Στάχτη και από καΐδια έχουν μείνει από το σπίτι της κυρίας Ζωής, κάτοικο του οικισμού της Κίρκης. Κόποι μιας ζωής καταστράφηκαν σε λίγη ώρα από την ανεξέλεγκτη φωτιά που ξέσπασε στον Εύρο τις τελευταίες ημέρες. Η κυρία Ζωή με τρεμάμενη φωνή εξιστορεί τα γεγονότα στη Δέλτα Τηλεόραση για την κατάσταση που βρίσκεται το σπίτι της αυτή τη στιγμή. Δεν πήγα να το δω. Αλλά έτσι που πήγαν το είδαν από εδώ, λέει, πολύ κατεστραμμένο, λέει. Λουτροκαμπινέ έκανα φέτος, δεν το χάρκα. Και έτσι τα ταβάνια που και από πάνω όλα κόντραπλακέ χάλασαν. Το υπόστιγο, είχα ένα υπόστιγο πολύ ωραίο και εκείνο τα κεραμίδια όλα ρίμαξαν με φουτιά όταν μπει. Έτσι είναι όλα κατεστραμμένα γίνονται. Αυτά είναι. Ζούσατε μόνοι σας εκεί στο σπίτι? Ναι, μόνοι μου ζούσα. Και το είχατε φτιάξει, το είχατε... Το έκανα μόνοι μου, πολύ ωραίο. Μάστορα είχα ένα καλοκαίρι. Το έκανα, πολύ ωραίο ήταν. Τι να το θέλω τώρα που καταστράφηκε, τι να το κάνω. Ξανά στα γίνει, αλλά μαστόρ δεν έχει. Για, αυτές οι μαστόρ έρχονται δύσκολα. Τώρα, να δουν τι θα κάνουμε για το σπίτι. Σκέφτομαι και πολλά πράγματα, μα δεν ξέρω μέχρι πού φτάνε αυτά. Για, μας τώρα έγιναν ακριβές. Θέλει παράθυρα, θέλει ξυλένια τα βάνια. Ένας χουριανό μας το είδε και με λέει, έγινε, λέει, ζημία, λέει, πολύ τζάμια όλα. Πάνε, καινούργια παράθυρα, παντιούργια, ωραία. Έτσι, τώρα περάσουν τα βάνια αργότερα, στάσω ακόμα, σκεπτούμε τα πράγματα πώς είναι, του περάσω τα βάνια. Αυτή τη στιγμή η πρώτη κίνηση της κυρίας Ζωής είναι να μείνει για λίγες ημέρες σε συγγενικά της πρόσωπα και να ηρεμήσει από όλο αυτό το δραματικό σκηνικό που βίωσε και μετέπειτα θα πάει να δει το σπίτι της στον οικισμό της Κίρκης. Τώρα πού θα μείνετε? Τώρα στην εξαδέρφη με θα έρθει ο ξάδερφο που θα με πάρει. Και θα πάω στην εξαδέρφη μου 5 μέρες να κάτσω εκεί και ύστερα την άλλη εβδομάδα, την παραπάνω, θα πάω να το δω. Πάω να το δω και ύστερα θα κάτσω εκεί στη συνήφη μας στο σπίτι, κοντά, και ώσπου να χτυπήσω το δικό μου το σπίτι. Ψυγείο δεν είχα, πήρα καινούριο. Πλυντήριο πήρα καινούριο. Αυτά όλα λεφτά θέλω. Τώρα θα τα πετάξω, τι θα κάνω. Θα πάρω άλλο ψυγείο. Μασίνα. Θέλω. Έτσι είναι. Πώς για. Τώρα μασίνα θα πάρω, σόμπα θα πάρω, να δουν τι θα γίνει. Δεν είμαι στη γυρές. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Θα είσαι γερή, θα είσαι γερή. Έτσι είναι. Σιγά σιγά θα τα είσαι. Όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν. Το πρώτο δεν μπορείς να τα ισιάσεις, σιγά σιγά, τώρα ένα κουσούρι, αύριο άλλο κουσούρι και έτσι, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε, ήταν σκοπός να μην γίνει. Αυτό, όλα καλά θα πάμε, όλα καλά. Μακάρ ο Θεός να με βοηθήσει, ο Άγιος Νυχτάριος να βάλει το χεράκι, να ισιάσει το σπιτάκι μου. Άλλη μια συγκινητική ιστορία είναι της κυρίας Αναστασίας, επίσης κατοίκου του οικισμού της Κίρκης, της οποίας κάει και λοσχερό στο σπίτι της. Η άτυχη γυναίκα συγκινεί με τα λόγια της και τα βουρκωμένα της μάτια. Κάει και το σπίτι μας, του αδελφού μου, μαζί σε μία αυλή. Έμεναμε και αυτούνο, κάει και τα δικά μας. Δεν έμενε τίποτα, τίποτα. Τώρα εδώ πέρα βρίσκεστε πόσες μέρες, από την αρχή? Όχι, από την αρχή. Από Τρίτη. Από Δευτέρα μας πήραν στο Μάκρη, από Μάκρη μας εκεί πήρε φωτιά, από Μάκρη μας φέραν στο άλλο κήπεδο, από εκεί πήρε στο άλλο, τώρα εδώ. Τώρα εδώ είμαστε. Τώρα θα άμα πάμε πολύ καλά εδώ είμαστε, πολύ καλά. Τον βλέπουμε πάντα, όλα κοιτάς, τα κορίτσια πολύ καλά. Έχουμε φαΐ καλά, όλα. Μας ταΐζουνε, ποτίζουνε. Μπάνιο έχουμε. Προσέχουνε. Μπάνιο έχουμε. Πολύ καλά είμαστε εδώ. Πολύ καλά. Αλλά τι να πω. Το ακόμη πιο δραματικό της υπόθεσης είναι ότι η άτυχη γυναίκα δεν έχει σε κάποιον να μείνει, έστω κάποιο συγγενικό πρόσωπο. Μετά από εδώ όμως, πού έχετε κάπου να μείνετε, έχετε δικούς τους ανθρώπους? Όχι. Δεν έχουμε κανένα. Πού να πάμε?
Πού θα πάμε, δεν ξέρω. Ξαδελφό μου εκεί στην Κυρκά, αλλά έχει γίνει τέσσερα παιδιά. Το Δημήτρη. Το αυτόνο δεν κάει και το σπίτι, άμα έχει 7 άτομα, 29, 2 δωμάτια. Πού μπορούμε να πάμε. Δεν μπορούμε. Άμα ο Θεός, δεν ξέρω. Αν δώσουν κάτι. Δυστυχώς η κυρία Αναστασία δεν είναι σε θέση να ξαναφτιάξει το σπίτι της, τουλάχιστον ακόμη, καθώς δεν έχει χρήματα σύμφωνα με την ίδια. Έχει μια ελπίδα μήπως κάποιος με ρημνήσει και την βοηθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της. Δεν μπορείτε να φτιάξετε το σπίτι σας γρήγορα. Πού, λεφτά χρειάζεται. Μόνο τύχια μπαίναν, τίποτα. Και όλο κάηκε, όλο, έπιπλα, τα πάντα. Πήγατε, το είδατε δηλαδή εσείς. Ναι, χτες πήγα. Όλα καινούρια ήταν μέσα, έκτισα αυτό το σπιτάκι, όλα καινούρια, όλα. Χτίσαμε με τα χέρια μας, με τα λεφτά μας. Ούτε δάνεια πήραμε, ούτε τίποτα, με τα χέρια μας όλα έκτισαμε και τώρα έμεναμε έξω. Πού θα πάμε, δεν ξέρω. Ο αντιδήμαρχος πολιτισμού Θεόδωρος Βουρδόλης δεν έχει σταματήσει στιγμή να βοηθά με τον τρόπο του τους πληγέντες της φωτιάς και μέρα νύχτα βρίσκεται στο πλευρό τους. Έχουν ξεκινήσει ήδη και καταγράφουν τις ζημίες. Έχει έρθει κλιμάκιο από την Αθήνα κάτω, έχει βγει η υπηρεσία του Δήμου που είναι για αυτά τα πράγματα και ήδη έχουν ξεκινήσει. Καταγράφουν τις ζημίες, έχουν πάει στην Κέρκη. Έχουν γράψει ότι έχει καεί το σπίτι. Από εκεί πέρα καλλιέργειες, ζώα. Εσύ τι είχες, πρέπει να έχεις σκυλιές, τι είχες. Μόνο όχι, ζώα. Κότς. Α, εντάξει, τέλος πάντων. Όλα αυτά τα καταγράφουν τώρα. Κάποια στιγμή να ησυχάσουμε λίγο, γιατί ακόμα έχει φωτιές και πάνω κτλ. Θα έρθουν να τους πείτε κι εσείς τυχόν πράγματα που... Μπράβο, ναι.